προεδρεύουν του Συλλόγου Εκπαιδευτικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευση νομού Καρδίτσας. Άλλη μια χρονιά είμαστε εδώ να διαμαρτυρηθούμε για τις απαράδεκτες πολιτικές του Υπουργείου Παιδείας και κατ' επέκταση και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Λάρισας και της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας. Μετά τις περσινές συγχωνεύσεις των δημοτικών σχολείων της πόλης, που δεν υπήρχε κανένας φυσικά λόγος να γίνουν, έρχεται φέτος να συμπυκνώσουν τα τμήματα, να στηβάξουν μαθητές μας 25 και 26 τμήματα, τα οποία φυσικά δεν μπορούν λόγω των συνθήκων να λειτουργήσουν. Νηπιαγωγεία σε απαράδεκτες αίθουσες διδασκαλίας, τα οποία στεγάζονται είτε σε αποδυτήρια κλειστού γυμναστηρίου, μιλάμε για τέτοιες υποδομές για τα δικά μας τα παιδιά, είτε σε αίθουσες διδασκαλίες μικρές που δεν χωράνε πάνω από 15 μαθητές. Εν μέσω καλοκαιριού, άλλη μια φορά το Υπουργείο ευνηδιάζει τους εκπαιδευτικούς. Ανήμερα του 15 Αύγουστο καλούμαστε με απειλές για ΕΔΕ να συμπυκνώσουμε τα τμήματά μας και όπως καταλαβαίνετε έχει δημιουργηθεί μεγάλη αναστάτωση τόσο στο μαθητικό πληθυσμό, στους γονείς και φυσικά στους εκπαιδευτικούς. Καλούμε την Περιφερειακή Διεύθυνση να πάρει πίσω αυτή την απαράδεκτη απόφασή της, να λειτουργήσουν τα σχολεία με τον προγραμματισμό που έχει γίνει από τα υπηρεσιακά συμβούλια, γιατί και αυτός είναι ο λόγος που υπάρχουν τα υπηρεσιακά συμβούλια εδώ και 100 χρόνια στην εκπαίδευση, για να μπορέσουμε να παρέχουμε την εκπαίδευση αυτή που αρμόζει στους μαθητές μας.